Καλησπέρα. Θα ξεκινήσω με το αυτονόητο. Θεωρώ ότι κάθε τέχνη διδάσκεται και πρέπει να διδάσκεται. Ακριβώς όπως η μουσική μαθαίνουν τις νότες τους και οι αρχιτέκτονες και αρχιτεκτόνισσες πώς να στείνουν γερά θεμέλια, για να μην πω για τις εφημοσμένες τέχνες. Έτσι και στο μυθιστόρημα θεωρώ ότι ξεκινάμε να μιλάμε για το τι και το πώς, διαβάζοντας άλλα μυθιστορήματα. Αυτό είναι εκ των όνων κάνευ. Και αυτό θα κάνουμε με παιχνιώδεις τρόπους στο μάθημα αυτό. Δηλαδή, αυτό που κάνω εδώ και χρόνια στον Ιαννό είναι ότι ουσιαστικά κάνω μια θεωρία του μυθιστορήματος μέσα από την πράξη. Χωρίζω τα μεγάλα ζητήματα του μυθιστορήματος σε 10 ενότητες. Στην κάθε ενότητα έχουμε μια μικρή θεωρία που υποστηρίζεται πάντα από ένα κείμενο και από μια άσκηση σε συνέχεια του κειμένου που θα διαβάσουμε και ουσιαστικά είναι σαν να περιτριγυρίζουμε το τοπίο του μυθιστορήματος, αυτή τη μεγάλη αφηγηματική μηχανή, να την ανοίγουμε, να τη διαλύουμε, να βλέπουμε πώς λειτουργεί, να κάνουμε λάθη, να μην παίρνει μπροστά, να ξαναξεκινάμε. Ουσιαστικά δηλαδή, κάνουμε αυτό που κάνουν και όλοι οι συγγραφείς, όλες οι συγγραφείς, όταν αρχίζουν να γράφουν. Δεν υπάρχει απαραίτητα πλάνο. Υπάρχει μια μεγάλη παθιασμένη αγάπη για τη λογοτεχνία. Υπάρχει μια γνώση του πεδίου. Και μετά υπάρχει και μια συνομιλία με τους συγγραφείς που αγαπάμε και στους οποίους ξεκινώντας θα θέλαμε να μοιάσουμε. Είναι λίγο αυτό που κάνουν οι σπουδαστές των εικαστικών όταν πηγαίνουν στα μεγάλα μουσεία και σκιτσάρουν τον Σεζάν ή τη Μοναλίζα. Μαθαίνεις μέσα από τα λάθη. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι ότι δημιουργούμε μια ομάδα που σιγά σιγά σχετίζεται και δεν φοβάται να εκτεθεί. Κάθε άσκηση θεωρώ ότι είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Γιατί χρειάζεται και αυτή η αίσθηση οικειότητας που δημιουργεί η ομάδα. Και που μπορώ να πω ότι τα έχουμε κατακτήσει στα χρόνια που δουλεύουμε εδώ την ενότητα του μυθιστορήματος. Αλλάζουν οι άνθρωποι, αλλάζουν τα βιβλία που μελετάμε, δεν αλλάζει όμως το ζητούμενο που είναι να πλησιάσουμε το μυθιστόρημα, να το στήσουμε μια μικρή ενέδρα, αν μπορώ να το πω έτσι, να καταλάβουμε από τι είναι φτιαγμένο. Οπότε σας προσκαλώ με πολύ χαρά σε αυτή την εξερεύνηση που είναι παθιασμένη και είναι και απρόβλεπτη. Σας προσκαλώ λοιπόν να ανακαλύψουμε μαζί από τι είναι φτιαγμένο το μυθιστόρημα.